إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Συνεχίζουμε τη μελέτη από το έργο του Ιμάμ Ιμπν Τέιμια ραχμαχουλλάχ, Αλ-Βασία Σούγρα, το μικρό Ισλαμικό κληροδότημα, η μικρή Ισλαμική παρακαταθήκη. Στο προηγούμενο μάθημα επικεντρωθήκαμε στο κομμάτι των πράξεων και συγκεκριμένα στο κομμάτι των πραγμάτων που σβήνουν τις συνέπειες και τις επιπτώσεις των αμαρτιών. Είδαμε την Τάουμπα, την μετάνοια, και είδαμε το Ιστιγφάρ, το να ζητά συγχώρεση από τον Αλλά Σουμπχάναχου Βατα'άλα. Και είδαμε συνοπτικά το τρίτο στοιχείο που καταπολεμά τις συνέπειες των αμαρτιών, που είναι οι καλές και οι ενάρετες πράξεις. Σε αυτήν την παράδοση θα αναλύσουμε λεπτομεριακά αυτές τις καλές πράξεις που σβήνουν τις συνέπειες των αμαρτιών. Και λέει ο Ιμάμ Ιμπν Τέιμια, να ξαναδιαβάσουμε λίγο το κείμενο να το ξαναθυμηθούμε, αυτό το συγκεκριμένο μέρος. Λέει καλές πράξεις που λειτουργούν ως εξηλαίωση. Και η εξηλαίωση των αμαρτιών είναι δύο μορφών. Το πρώτο, πράξεις με συγκεκριμένη εξηλαίωση, που προσφέρουν συγκεκριμένη εξηλαίωση. Και είναι οι πράξεις αυτές που η Σαρία έχει ορίσει συγκεκριμένη εξηλαίωση. Παράδειγμα, για αυτόν τον τύπο εξηλαίωσης είναι όταν έχεις σεξουαλική επαφή κατά τη διάρκεια της νηστείας στο μήνα του Ραμαδάν. Ή όταν λες τη γυναίκα σου είσαι σαν την μάνα μου, δηλαδή δεν την βλέπεις ως σύντροφό σου πια. Ή για διάφορες απαγορεύσεις κατά το προσκύνημα του Χατζ, όπως το να μην πράττεις κάποιες υποχρεώσεις του Χατζ ή να διαπράττεις κάποιες απαγορεύσεις ή να σκοτώνεις για το κυνήγι στο ιερό σημείο. Όλες αυτές οι πράξεις και άλλες παρόμοιες έχουν ορισμένες εξηλαιώσεις που μπορείς να προσφέρεις. Και είναι τέσσερα είδη. Τέσσερα είδη. Θυσία, το σφαχτό δηλαδή το ζωντανό που θυσιάζεις, η απελευθέρωση του δούλου, ελεημοσύνη και νηστεία. Λέει ο Σιέχ Αμπντ Ραζάκ Αλ-Μπαντρ Χαφίδαχουλλάχου Τα'άλα, αυτές οι πράξεις ο Αλλάχ Σουμπχάναχου Βατα'άλα τις έκανε πόρτες καλοσύνης. Πόρτες καλοσύνης, πράξεις που είναι συγκεκριμένες, εξηλαιώσεις για συγκεκριμένες αμαρτίες και πράξεις που όχι μόνο ωφελούν την αντιμετώπιση, δηλαδή δεν αντιμετωπίζουν μόνο την αμαρτία του ατόμου με το να την σβήσουν ή να σβήσουν τα ίχνη της, τις συνέπειές της. Όχι μόνο αυτό, αλλά ωφελούν και τον άλλον. Σουμπχάναλλαχ, κοιτάξτε πως ο Αλλά έκανε την εξηλαίωση. Όχι μόνο να ωφεληθεί ο αμαρτωλός για να αντιμετωπίσει την αμαρτία του, αλλά να ωφεληθεί επίσης και ο διπλανός του. Εξηλαιώσεις που κάνεις καλό και στον άλλον, όπως η απελευθέρωση του δούλου, η ελεημοσύνη σε αυτόν που έχει ανάγκη, η θυσία που το κρέας θα φαγωθεί και από αυτόν που δεν έχει να φάει. Εκτός από την νηστεία που είναι καθαρά μια προσωπική πνευματική ωφέλεια. Ή για παράδειγμα κάποιος που δεν μπορεί να νηστέψει στο μήνα του Ραμαδάν, δεν μπορεί να νηστέψει λόγω βαριάς αρρώστιας ή μια σοβαρής ανικανότητας, η εξηλαίωση είναι να δώσεις φαγητό στους άλλους. Και βλέπεις πολλούς να παραπονιούνται και να λένε τι κρίμα, δεν μπορώ να νηστέψω, δεν μπορώ να ωφεληθώ. Ο Αλλά έκανε αυτή την εξηλαίωση για να έχει κάποιος να φάει, κάποιος άλλος. Και εσύ καθαρίζεις από αυτή την ανικανότητα και ο άλλος ικανοποιείται η ανάγκη του. Και αυτή είναι η σοφία του Αλλά Σουμπχάναχου Βατα'άλα. Το δεύτερο είναι, ως προς την εξηλαίωση, οι γενικές πράξεις. Γενικές εξηλαιώσεις, γενικής μορφής, όπως είπε και ο Χουδέιφα στον Όμαρ, ραδιαλλάχου άνχουμ, η φίτνα, η δοκιμασία στον άνθρωπο που προκαλείται
εξαιτίας της οικογένειάς του, του πλούτου του και των παιδιών του, εξιλεώνεται και σβήνεται μέσα από την προσευχή, την νηστεία, την ελεημοσύνη και το να προωθεί στο καλό και να απαγορεύει στο κακό. Λέει ο Σιέχ, ο πιστός πολλές φορές λυγίζει από τις καθημερινές υποχρεώσεις που έχει. Λυγίζει, δηλαδή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ολοκληρωτικά. Και κάποιες φορές τον βλέπεις να προτιμά τα παιδιά του, να προτιμά τη γυναίκα του, την οικογένειά του και να αγνοεί τις πράξεις λατρείας. Ή το αντίθετο, να μην είναι δίκαιος προς τα παιδιά του, να μην είναι δίκαιος προς τη γυναίκα του και να δίνει σημασία αλλού περισσότερο. Και αυτές βεβαίως είναι αμαρτίες. Και όλες αυτές οι αμαρτίες της καθημερινότητας, της ρουτίνας, όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις ολοκληρωτικά 100% και είναι πολύ λογικό να συμβαίνουν, να αναέρχονται τέτοιες καταστάσεις, οι σχέσεις με τον γείτονα για παράδειγμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι την υποχρέωση του μουσουλμάνου να είναι καλοκάγαθος, καλοσυνάτος, ευγενικός, βοηθητικός προς τον γείτονά του, ακόμα και αν είναι κάφερ, άπιστος. Κάποιες φορές μπορεί να έχεις κάποιες συγκρούσεις. Όλα αυτά τα καθημερινά αντιμετωπίζονται με γενικές ενάρετες πράξεις, όχι συγκεκριμένες. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχει οριστεί στη Σαρία κάτι συγκεκριμένο για αυτά. Κάτι γενικές, όπως εθελοντική προσευχή, εθελοντική νηστεία και να προωθείς το καλό και να απαγορεύεις το κακό. Λέει ο Ιμάμ Ιμπν Τέιμια, και σχετικά με αυτό αποδεικνύεται από το Κοράνι και από τα Χαδίθ ότι οι πέντε προσευχές, η προσευχή της Παρασκευής, η νηστεία, το Χάτζ, όπως και άλλες πράξεις ενάρετες, εθελοντικές, εξιλεώνουν την αμαρτία που διαπράχτηκε. Και πράγματι έχουμε και διαβάσαμε το Άια, την Σούρα Χούντ, Άια 114, που Αλλά τα Μπάρακα Βα Τα'άλα λέει «Ιννα λχασανάτι γιουδχίμνα σεϊάτ». Και πράγματι οι καλές πράξεις σβήνουν τις κακές. Λέει ο Σιέχ, η τήρηση αυτών των πράξεων τώρα, των εθελοντικών στα πλαίσια της εξιλέωσης, στο σύνολό τους, και όχι μόνο στα πλαίσια της εξιλέωσης, γενικά το να κάνεις καλό, έτσι, εθελοντικά, πράξεις λατρείας εθελοντικές, πράξεις με τις οποίες ο Αλλάχ τμπαρακα βα τα'άλα είναι ευχαριστημένος. Η νοοτροπία του πιστού δεν πρέπει να είναι για αυτές τις πράξεις ότι «Α, το κάνω για να κάνω καλό στον άλλον. Το κάνω γιατί οι άλλοι έχουν ανάγκη». Όχι, δεν είναι αυτός ο αυτοσκοπός. Εσύ σαν πιστός έχεις ανάγκη να κάνεις το καλό στους άλλους. Εσύ έχεις ανάγκη. Βοηθάει εσένα πρώτα, ωφελεί εσένα πρώτα. Είναι κομμάτι που σου ανήκει ως ανάγκη, έτσι όπως θα φας, θα κοιμηθείς, θα πιείς για να συντηρηθείς. Έτσι ακριβώς κάνεις το καλό στον άλλον, γιατί θέλεις εσύ να ωφεληθείς πρώτα. Το κάνεις για χάρη του Αλλάχ πρώτα. Και έπειτα το κάνεις για να απαλλαχτείς από τυχόν αστοχίες που διέπραξες. Εμείς λοιπόν έχουμε ανάγκη να κάνουμε το καλό προς τους άλλους. Και μετά να ωφεληθούν οι άλλοι. Περνά πρώτα από εμάς το καλό, αγγίζει εμάς. Και πρέπει να λειτουργεί σαν κίνητρο. Και η Ντάουα, όπως είδαμε, και από το Χαδίθ, αναφέρει ο Ιμάμ Ιμπν Τέιμια ότι αυτό προέρχεται από Χαδίθ. Και πράγματι προέρχεται από αυθεντικό Χαδίθ. Όπως το να καλείς στο καλό, να το προωθείς και να απαγορεύεις, να εμποδίζεις το καλό, το κακό, να το εμποδίζεις. Καλείς προς το καλό και εναντιώνεσαι προς το κακό με το λόγο σου, το κάλεσμά σου, και αυτό από μόνο του προσφέρει εξιλέωση. Η Ντάουα. Και είναι υποχρέωση για αυτούς που κατέχουν γνώση και ορθή μεθοδολογία, και δυστυχώς το ξεχνάμε και δεν του δίνουμε σημασία. Δυστυχώς το προσπερνάμε. Να προσκαλείς τον άλλον, τον πιστό ή τον άπιστο, στο ορθό, στην σούνα.
κάλεσε τον σύμφωνα με αυτό που γνωρίζεις και πρόσεχε να μην μιλάς με άγνοια. Η ντάουα είναι υποχρέωση αφού το έχουμε μάθει και το έχουμε κάνει πράξη και δυστυχώς δεν του δίνουμε σημασία. Κοιτάξτε όλους αυτούς που ξοδεύουν εκατομμύρια καθημερινά για να προσκαλέσουν στο λάθος, στην αίρεση, στο κούφρ. Τι προσπάθειες κάνουν και βλέπεις τους πιστούς όχι μόνο να αδιαφορούν να προσκαλέσουν, αλλά και να μην βοηθούν, να μην στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Η ντάουα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στη ζωή ενός μουσουλμάνου. Ταλίμ ελ χαϊρ. Να μάθεις τον άλλον το καλό, αφού το έχεις μάθει εσύ και το έχεις πράξει εσύ. Ταλίμ ελ χαϊρ. Λέει ο προφήτης sallallahu alayhi wa sallam σε χαρίθ αυθεντικό από τη συλλογή του ημάμ Τιρμιδί και το βρίσκουμε και στη συλλογή του ημάμ Αχμαντ. Όποιος δείχνει, κατευθύνει προς το καλό, είναι σαν και αυτόν που το έκανε. Και σε άλλη ρίση διαβάζουμε, όποιος δείχνει και κατευθύνει το καλό στο προς το καλό, έχει την ίδια ανταμοιβή με αυτόν που το κάνει πράξη το καλό. Μεν δελα αλ χαϊρ, αλ χαϊρ, φελεχου μίθλου ετζρι φαλιχή. Και είναι, λέει ο Σιέχ, ένα καλό παράδειγμα, είναι το βιβλίο που μελετάμε. Το βιβλίο που μελετάμε του Ιμάμ Ιμνη Τεϊμία, ραχιμαχουλλάχ, πόσο μάλλον τα άλλα βιβλία, δεκάδες άλλα βιβλία του Ιμάμ, που του φτάνει η ανταμοιβή της γνώσης και της προώθησης αυτού του καλού. Κάθε φορά που κάποιος μελετάει τη γνώση που προσφέρει, του φτάνει το καλό. Ακόμα και μετά θάνατον. Σουμχάναλλαχ, πόσοι ουλαμά, πόσοι μαθητές γνώσης, πόσοι ντουάτ, πόσοι και πόσοι έχουν ωφεληθεί από τη γνώση του Σέιχουλ Ισλάμ, του Ιμνη Τεϊμία, ραχιμαχουλλάχ. Του φτάνει εκεί που βρίσκεται η ανταμοιβή. Διαβάζουμε σε αυθεντικό χαντίθ. Όποιος προσκαλεί στην ορθή καθοδήγηση θα λάβει ανταμοιβή όμοια με αυτόν που την ακολουθεί. Και τίποτα δεν θα του μειωθεί από την ανταμοιβή. Δηλαδή θα είναι όμοια με αυτή που λαμβάνει αυτός που τηρεί την καθοδήγηση. Και βεβαίως ισχύει το αντίθετο. Όποιος καλεί σε κάτι πλανεμένο, όποιος μιλάει με άγνοια, τότε θα λάβει όμοια αμαρτία με αυτόν που διαπράττει την αμαρτία ως προς την πλάνη. Και δυστυχώς έχουμε πολλούς που μιλάνε ενώ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να μιλάνε, διότι προσκαλούν δίχως γνώση, δίχως μόρφωση, προσκαλούν στα θέλω τους και στις επιθυμίες τους. Και αυτό είναι το ένα άκρο. Και το άλλο άκρο, να βλέπεις αυτούς που γνωρίζουν και να μην μπαίνουν στη διαδικασία να προσκαλέσουν. Γιατί φοβούνται, γιατί δεν θέλουν να βγουν από την βολική κατάσταση την οποία βρίσκονται. Τα δύο άκρα. Ο ένας δεν μιλάει και πρέπει να μιλήσει και ο άλλος μιλάει ενώ δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλήσει. Και όλα να μας συγχωρέσει και να μας προστατέψει. Βλέπουμε λοιπόν τους πολλούς δρόμους προς την καλοσύνη. Για να περπατήσεις πάνω στην καλοσύνη, να διαπραχτεί το καλό και να σβηστεί η αμαρτία. Λέει ο Ιμάμ Ιμνη Τεϊμία στο κείμενό του, για παράδειγμα διαβάζουμε σε ρίσεις αναφορές του τύπου όποιος λέει το τάδε ή κάνει το τάδε θα συγχωρεθεί ή οι προηγούμενες αμαρτίες του θα συγχωρεθούν. Υπάρχουν πολλές τέτοιες αναφορές και πρακτικές. Όποιος τις ψάξει στα βιβλία των Χαντίθ θα τις βρει, συγκεκριμένα στα βιβλία αυτά που κάνουν αναφορά, συγκεκριμένα για τις ενάρετες πράξεις, συγκεκριμένες ενάρετες πράξεις. Και από τα παραδείγματα, λέει ο Σιέχ, είναι το δίκρ, τα αδκάρ. Από το πιο καλό παράδειγμα, από λόγια που λέμε, έχουμε πολλά Χαντίθ στα οποία αναφέρεται η συγχώρεση αμαρτυρών, επειδή λέμε με συγκέντρωση, με ειλικρίνεια Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Αδκάρ τα οποία λέμε μετά την προσευχή, το πρωί, το απόγευμα, σε καθορισμένες ώρες. Επίσης οι προσευχές, έχουμε αυθεντικές ρίσεις που λένε ότι οι πέντε προσευχές και η μία Παρασκευή ως την άλλη αποτελεί εξηλαίωση για τις μικρές
αμαρτίες που διαπράχτηκαν σε αυτή τη χρονική περίοδο. Και σε άλλες ρίσεις διαβάζουμε, από το ένα Ραμαδάν ως το άλλο, είναι εξιλέωση για τις αμαρτίες που διαπράχτηκαν, τις μικρές. Και με την προϋπόθεση το άτομο να μην έχει διαπράξει τις μεγάλες αμαρτίες. Και αυτό διότι οι μεγάλες αμαρτίες δεν εξιλεώνονται μόνο με το στοιχείο των καλών πράξεων, αλλά πρέπει να προσθεθεί και το στοιχείο της τέουμπα και της συγχώρεσης. Και εδώ να πούμε ότι σε αυτό το σημείο υπάρχει διαφωνία μεταξύ των ουλεμά, όμως το χαντίθ είναι ξεκάθαρο και βάζει σαν προϋπόθεση και την μετάνοια όταν διαπραχτεί η μεγάλη αμαρτία. Ορισμένοι ουλεμά υποστηρίζουν με βάση άλλες ρίσεις ότι κάποιες από τις μεγάλες αμαρτίες εξιλεώνονται αποκλειστικά μέσω καλών πράξεων, παράδειγμα το Χατζ, το Qiyam στο Ραμαδάν, το να προσεύχεσαι στις νύχτες του Ραμαδάν. Όμως για να μείνει το άτομο πιστός στην προστατευμένη πλευρά, αυτό που πρέπει να έχει στο μυαλό του είναι ότι οι μεγάλες αμαρτίες διαγράφονται όχι μόνο με καλές πράξεις, χρειάζεται και το στοιχείο της τέουμπα, της μετάνοιας και του ιστιγφάρ, της συγχώρεσης, να ζητήσει συγχώρεση. Και οι καλές πράξεις τελειοποιούν την διαδικασία απομάκρυνσης της μεγάλης αμαρτίας. Οι καλές πράξεις τελειοποιούν την διαδικασία απομάκρυνσης της μεγάλης αμαρτίας. Δηλαδή, ζητάς συγχώρεση, μετανιώνεις και μετά προσθέτεις ενάρετες πράξεις για να τελειοποιήσεις την διαδικασία έτσι ώστε να απομακρυνθεί η μεγάλη, αναφερόμαστε στη μεγάλη αμαρτία. Και αυτό είναι το πιο ασφαλές σαν συμπεριφορά που πρέπει να κρατήσουμε. Και κάποιος θα ρωτήσει, αν θα ρωτήσει, και ποιες είναι οι μεγάλες αμαρτίες που πρέπει να προσέχω. Στη βιβλιοθήκη μας, στην ηλεκτρονική, θα βρει την λίστα με αυτές τις αμαρτίες, περίπου 70, σε ηχητική μορφή παραδόσεων με τίτλο «Al-Kabair», τα μεγάλα αμαρτήματα. Και εδώ βλέπουμε, να πούμε αυτό και να βάλουμε την τελεία, εδώ βλέπουμε για άλλη μια φορά το σοβαρό θέμα, ένα σοβαρό θέμα το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες παραδόσεις, που είναι η γνώση, το να μαθαίνεις την θρησκεία σου, την πίστη σου, έτσι ώστε να την τηρείς σωστά. Γνώση που όχι μόνο θα σε διδάξει το καλό και το ενάρετο, αλλά και το απαγορευμένο, έτσι ώστε να το αποφύγεις. Και να το αποφύγεις με αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και λέει ο Ιμάμ Ιμπν Ταϊμία ραχιμαχουλλάχ στο κείμενό του, όποιος ψάξει αυτές τις πράξεις λατρείας, αυτές τις ωφέλειες στα βιβλία των Αχαντή, θα τις βρει. Συγκεκριμένα στα βιβλία αυτά που κάνουν αναφορά για ενάρετες πράξεις. Ο Σαλλαλλάχου Βασέλλαμ, ο Μπάρικα Άλε Νεμπίνε Μουχαμμέντ.